Ακούτε τα podcast του 902.gr. Οργή και αγανάκτηση, με αυτές τις δύο λέξεις συναντηθήκαμε την προηγούμενη φορά και με αυτές τις δύο λέξεις τα ξαναλέμε. Διότι οργή και αγανάκτηση επικρατεί για τις νέες πλημμύρες μέσα σε λίγες ημέρες στο Βόλο και στη Βόρεια Εύβοια, που αφού κάηκε ξανά, τώρα πνίγηκε και πάλι στα νερά. Μαζί φυσικά πνίγηκαν και οι δικαιολογίες για κλιματική κρίση και ακραία καιρικά φαινόμενα που αξιοποιούν σαν σανίδα σωτηρίας η κυβέρνηση, η περιφέρεια, η Δήμη για να γλιτώσουν από τις ευθύνες τους. Οργή και αγανάκτηση και στους πλημμυροπαθείς της Καρδίτσας, των Τρικάλων, της Λάρισας και της Φθιώτιδας, που ξαγρυπνούν υπό το φόβο νέων πλημμυρών. Αχτίδα φωτός και ελπίδας για να γίνουν τα σκοτάδια λάμψη ήταν το 49ο φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή. Δεκάδες χιλιάδες έζησαν την ιστορία. Έζησαν μοναδικές στιγμές και συγκλονιστικές εικόνες σε ένα κατάμεστο πάρκο Τρίτσι. Κόσμος παντού κατά χιλιάδες, σε όλες τις μουσικές σκηνές και σε όλους τους χώρους. Μια ανάρτηση στο πόρταλ το βράδυ του Σαββάτου έγραφε: «Αυτό είναι το φεστιβάλ μας. Πάμε για το 50ο». Σε μία εβδομάδα περίπου θα διεξαχθούν οι περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Και αν κάποιος διαπιστώσει ότι το κλίμα στα βασικά μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν είναι κλίμα εκλογών, δίκιο θα έχει. Φαίνεται ότι υπάρχει μια διακομματική ομερτά, ιδιαίτερα για τις περιφερειακές εκλογές, για να μην υπάρξει καμία ουσιαστική συζήτηση μπροστά στις εκλογές, για να μην υπάρξει καμία αντιπαράθεση. Είναι και αυτή μια προσπάθεια για να κρυφτεί η βαθιά ουσιαστική σύγκληση της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ. Σύγκληση που, αν στο Κοινοβούλιο είναι φανερή, στα περιφερειακά και τα δημοτικά συμβούλια είναι από φανερή έως καραμπινάτη. Γι' αυτό από κοινού πιστολάρουν ακόμη και τα προγραμματισμένα debate, όπως για παράδειγμα στην περιφέρεια Αττικής. Και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Αν κάτι εξηγεί το καθεστώς βουβαμάρας που θέλουν να επιβάλλουν οι κυβερνητικοί εκλεκτοί σε αρμονία με τα άλλα κόμματα, είναι γιατί και στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές μπορεί και πρέπει να εκφραστεί η οργή απέναντι στην εγκληματική πολιτική του κέρδους, που στη μία της όψη έχει το λαό εκτεθειμένο σε κάθε είδους καταστροφή, όπως απέδειξαν με τραγικό τρόπο η Θεσσαλία, και στην άλλη όψη τον ίδιο το λαό να δουλεύει 13 ώρα για ψίχουλα σε πολλούς εργοδότες, όποτε, όσο και αν το θέλει ο εργοδότες, όπως προβλέπει ο νόμος έκτρωμα που ψηφίστηκε πριν λίγες ημέρες στη Βουλή. Για όλα αυτά ψηφίζουμε. Σε όλα αυτά υπάρχει μια ουσιαστική συνένεση ανάμεσα στους συνδυασμούς και τους υποψήφιους που στηρίζουν τα άλλα κόμματα. Και για να μιλάμε με στοιχεία, πάμε να δούμε την συνένεση αυτή σε αριθμούς. Ενδεικτικά, από τα 11 ψηφοδέλτια των περιφερειών με επικεφαλής υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ, το ένα το στηρίζει και το ΠΑΣΟΚ. Από τα 9 ψηφοδέλτια των περιφερειών με επικεφαλής υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ, τα 2 τα στηρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα το στηρίζει η Νέα Δημοκρατία. Από τα 207 ψηφοδέλτια σε δήμους με επικεφαλής υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας, τα 70 στηρίζουν και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ 55 τα στηρίζει το ΠΑΣΟΚ και 12 ο ΣΥΡΙΖΑ. Από τα 39 ψηφοδέλτια σε δήμους με επικεφαλής υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ, τα 28 τα στηρίζει το ΠΑΣΟΚ, τα 7 η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μαζί, ενώ η Νέα Δημοκρατία 2. Από τα 61 ψηφοδέλτια σε δήμους με επικεφαλής υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ, τα 48 τα στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα 39 ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία μαζί και 37 τα στηρίζει μόνη της Νέα Δημοκρατία. Τι δείχνουν αυτά τα στοιχεία? Ότι η απόσταση Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είναι ένα τσιγάρο δρόμος. Φυσικά, αυτό που τα λέμε, αυτές οι συγκολίσεις δεν προέκυψαν σαν κεραυνό σε νεθρία. Άλλωστε, στην περιφερειακή και τοπική διοίκηση, όλη αυτή η παρέα ψήφιζαν τους αντιλαϊκούς προϋπολογισμούς που καταρτίζονται με βάση τα κυβερνητικά ευρωενωσιακά στάνταρτς. Στην περιφερειακή και τοπική διοίκηση, όλη αυτή η αγκαλιά ψήφιζαν πακέτα στήριξης σε επιχειρηματικούς ομίλους και τους σχεδιασμούς τους, και όλη αυτή η αγκαλιά καθυστερούν χρηματοδοτήσεις και εγκρίσεις για έργα και υποδομές που αφορούν την προστασία του λαού με ολέθρες συνέπειες. Στην περιφερειακή και τοπική διοίκηση, όλοι αυτοί, σαν ένας άνθρωπος, στήριζαν τις business των πράσινων αρπακτικών, την παράδοση ολόκληρων ορεινών όγκων για την άναρχη εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στην περιφερειακή και τοπική διοίκηση, όλοι αυτοί μαζί, όταν είναι να κατευνάσουν τις λαϊκές αντιδράσεις, σκούζουν πως δεν μας δίνουν αρκετά χρήματα το κράτος, απαντώντας στις όποιες διεκδικήσεις, αλλά κανείς τους και ποτέ, με εξαίρεση τη Δημοτική Αρχή της Πάτρας και τους εκλεγμένους της Λαϊκής Συσπήρωσης σε Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια, δεν διεκδίκησαν ούτε ευρώ από το κράτος.
Αντίθετα, με ευκολία επιβάλλουν χαράτσια, με ευκολία διατηρούν τα δημοτικά τέλη στα ύψη, με ευκολία αφήνουν ανίσπρακτα τέλη που οφείλουν στους Δήμους μεγάλες εταιρείες, μεγάλοι ξενοδόχοι, με ευκολία διευρύνουν τα κριτήρια της ανταποδοτικότητας για μια σειρά υποδομές που μπορεί να αφορούν από παιδιά μέχρι ηλικιωμένους, από αθλητικές υποδομές μέχρι το πάρκινγκ. Στην περιφερειακή και τοπική διοίκηση, όλοι αυτοί μαζί και σε συνέχειες, στήριξαν και διεύρυναν τα πάρε δώσε με τους εργολάβους, ακόμη και για τα πιο απλά αλλά και κρίσιμα έργα για το λαό. Έτσι, το αν θα γίνει μια τοπική αντιπλημμυρική παρέμβαση απλή, όπως ο καθαρισμός ή η διευθέτηση ενός ρέματος, κρέμεται από μια κλωστή και βασικά από το αν αξίζει για τον εργολάβο που θα το αναλάβει ή αν θα το επιτρέψει ο ανελέητος ανταγωνισμός ανάμεσα σε εργολάβους. Το αποτέλεσμα είναι τέτοια έργα να σέρνονται στο χρόνο, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που ακόμα και οι συμβάσεις έργου που υπογράφονται τελικά διαλύονται, γιατί σφάζονται εργολάβοι μεταξύ τους για το ποιος θα πάρει τη λία, δηλαδή τη χρηματοδότηση της περιφέρειας ή του Δήμου, δηλαδή τα δικά μας τα λεφτά. Χαρακτηριστικά ως προς αυτά είναι τα παραδείγματα από την Αττική, όπου σε Δυτική και Ανατολική Αττική δεν έχει καθαριστεί ούτε ένα ρέμα από το 2021. Η άλλη όψη του πάρτι εκατομμυρίων που στείνουν εργολάβοι και περιφερειακές δημοτικές αρχές είναι οι καταστροφές και ο θάνατος συνανθρώπων μας. Και όταν ο λαός μετράει νεκρούς, πότε στη Μάνδρα, στη Θεσσαλία, πότε στο Μάτι, πότε στον Εύρο, τότε οι περιφερειάρχες κοινικά μετράνε στραβές που έκατσαν στην βάρδια τους, όπως έλεγε παλιότερα και μια περιφερειάρχης Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ κιόλας. Αυτά και άλλα πολλά είναι τα έργα και οι μέρες των Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ στην περιφερειακή και τοπική διοίκηση. Γι' αυτό και δεν διστάζουν να συμπράττουν με άνεση σε κοινά ψηφοδέλτια, αποτελώντας στην καλύτερη περίπτωση τις ντουντούκες διαφόρων επιχειρηματικών συμφερόντων και στη χειρότερη αποτελώντας οι ίδιοι αυτοπροσώπους εργολάβοι. Πολλές φορές μάλιστα δεν διστάζουν να ανακοινώνουν πως έχουν κονέ μεταξύ τους για να μην εκλεγούν αγωνιστές δήμαρχοι, όπως συμβαίνει στην Πάτρα, που έχουν προναγγείλει και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, πως θα στηρίξουν από κοινού τον αντίπαλο του Κώστα Πελιτίδη, αν υπάρξει δεύτερος γύρος. Ακόμα όμως και τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι αρκετά για να περιγράψουν τα διάφορα κομπρεμί. Έτσι βρίσκουμε, για παράδειγμα, στα ψηφοδέλτια του συνδυασμού του Χαρδαλιά της Νέας Δημοκρατίας στην Αττική να περιλαμβάνονται ακόμα και υποψήφοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Βρίσκουμε στο συνδυασμό του ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια Αττικής υποψήφιους που τώρα είναι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι με τον ΣΥΡΙΖΑ. Βρίσκουμε στο ψηφοδέλτιο του Ιακιμίδη, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, στην Αττική να περιλαμβάνεται εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος του αντικομμουνιστή ακροδεξιού Τζίμερου, εν ονόματι Διονύσης Βιενεράτος. Ο εν λόγω κύριος είναι υποψήφιος με το συνδυασμό του ΣΥΡΙΖΑ και ούτε παραιτήθηκε από περιφερειακό σύμβουλο του Τζίμερο, ούτε διαφώνησε ούτε τίποτα. Μάλιστα συνέβη και το εξής απίστευτο. Τη στιγμή που είχε ανακοινωθεί ως υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Βιενεράτος, να συμμετέχει σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ως σύμβουλος του Τζίμερου. Απίθανα πράγματα που γίνονται πραγματικότητα. Μετά από όλα αυτά νομίζουμε είναι κατανοητό γιατί θέλουν να βγάλουν τις εκλογές στα βουβά και γιατί εμείς έχουμε κάθε λόγο να κάνουμε τη νύχτα μέρα για να βγει παντού ενισχυμένη λαϊκή συσπήρωση στις 13 περιφέρειες της χώρας και τους 262 δήμους που έχει συγκροτήσει ψηφοδέλτια. Γιατί ψηφίζουμε για όλα και διεκδικούμε τα πάντα. Γιατί πρέπει να μετρηθούν ακόμα λιγότεροι αυτοί που θα εκλεγούν με το χρήσμα της πολιτικής που γεννά βαρβαρότητα και τραγωδίες. Γιατί πρέπει να μετρηθούν και να είναι περισσότεροι οι αγωνιστές δήμαρχοι που θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της Δημοτικής Αρχής Πάτρας και του Κώστα Πελιτίδη, γιατί θέλουμε κρατική χρηματοδότηση για τα σχολεία. Θέλουμε στελεχωμένους σύγχρονους ασφαλείς παιδικούς σταθμούς με όλο το απαραίτητο προσωπικό. Θέλουμε στήριξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας και δημοτικές αρχές που θα στηρίζουν τις διεκδικήσεις του λαού για δημόσια δωρεάν υγεία. Θέλουμε υποδομές αθλητισμού και πολιτισμού για παιδιά και μεγαλύτερους χωρίς να πληρώνει ο λαός ένα σκασμό λεφτά. Θέλουμε έργα, προσωπικό και υποδομές που θα προστατεύουν το λαό, τη ζωή και τους σκόπους του από πλημμύρες, φωτιές, καταστροφές. Θέλουμε ελεύθερους χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας, ανοιχτές παραλίες στο λαό. Θέλουμε διαχείριση των απορριμμάτων με κριτήριο της ανάγκης του λαού και όχι με βάση τα κέρδη των εταιριών που τώρα προωθούν για τα κέρδη τους την καρκινογόνα καύση των απορριμμάτων. Θέλουμε όμορφες πόλεις και για μας όμορφες πόλεις είναι αυτές χωρίς φτώχεια, χωρίς εξαθλίωση. Θέλουμε δήμους και περιφέρειες με εργαζόμενους, με μόνιμες σχέσεις εργασίας, αξιοπρεπείς μισθούς και μέτρα προστασίας της ζωής τους για να σταματήσει να μακραίνει ο κατάλογος με τους νεκρούς εργάτες και εργάτριες των Δήμων.
Πάμε αλλιώς. Ψηφίζουμε Λαϊκή Συσπήρωση γιατί στηρίζεται από το ΚΚΕ και αυτό είναι η μεγαλύτερη δέσμευση πως οι εκλεγμένοι της πάντα θα είναι με το λαό και τα δικά του θέλω. Αυτό υπηρετούν όπου είναι εκλεγμένοι αλλά και έξω από εκεί στον αγώνα μαζί με τα σωματεία, τους συλλόγους, τις επιτροπές αγώνα σε πόλεις και χωριά. Ψηφίζουμε Λαϊκή Συσπήρωση γιατί η ελπίδα είναι στην ήττα της απογοήτευσης και στην ενίσχυση του ρεύματος της αμφισβήτησης και της ανατροπής μαζί με το ΚΚΕ. Γιατί απέναντι στην αγοραία πολιτική της εικόνας, στην παρακμή στην οποία καταλήγει αναπόφευκτα η λογική του μικρότερου κακού, έτσι όπως την παρακολουθούμε από τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, επιλέγουμε την ομορφιά της συλλογικής διεκδίκησης, της οργανωμένης αλληλεγγύης, της εικόνης και της πράξης του λαού που σώζει το λαό και γι' αυτό χρειαζόμαστε πιο δυνατό ΚΚΕ. Εδώ είναι ο δρόμος της ανατροπής.